υπάρχει μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Ο παππούς αυτή τη στιγμή, βρήκαμε χτες ότι έχει πνευμονία και αποδόθηκε ότι μπορεί να είναι και COVID. Πήγε στο νοσοκομείο, έγινε το τεστ και είναι θετικός. Ναι. Ως εκ τούτου έγιναν τεστ και στο υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον. Ο ένας ο γιος είναι θετικός, ο άλλος είναι αρνητικός και ο ένας ο εγγονός είναι θετικός. Αυτά είναι. Ο γιος και ο εγγονός, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά στην υγεία τους, όπως νοσηλεύεται με πνευμονία. Χτες ήταν καλά που πήγα στο νοσοκομείο. Εκεί πέρα ελπίζω ο άνθρωπος να το ξεπεράσει. Πάρθηκαν χθες κάποιες αποφάσεις. Είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η απόφαση προϊσταμένη αρχή, είπε. Ναι. Ναι. Εντάξει, προληπτικά κλείνει το κέντρο υγείας. Όχι γιατί μπήκε 85χρονος μέσα. Γιατί ακούγονται διάφορα και γι' αυτό καλό είναι να μιλάμε λίγο και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν μπήκε 85χρονος μέσα. Ο 85χρονος εξετάστηκε μέσα στο ασθενοφόρο, μπήκε σε ιατρείο παρακείμενο για να γίνει ο υπέρηχος και η εκτινογραφία. Και έφυγε κατευθείαν. Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα σχολαστικά από όλους όσοι ήρθαν σε επαφή με μάσκες, γάντια κτλ. Ουθιές και τα ρέστα. Δεν είναι δηλαδή ούτε ότι δεν λήφθησαν μέτρα προστασίας κτλ. Έτσι, απλά επειδή την προηγούμενη μέρα είχε πει ο ένας ο γιος μέσα, ο οποίος βγήκε θετικός για να δείξει τα αποτελέσματα του παπά του σε γιατρό, γι' αυτό το λόγο το κέντρο υγείας κλείνει προληπτικά για κάποιες μέρες. Δεν ξέρω, ίσως δεν κλείσει για τόσες τελικά, ίσως κλείσει για λιγότερες. Προς το παρόν ξέρουμε μέχρι και την Κυριακή, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να ανοίξει και νωρίτερα. Θα δούμε. Και δεν είναι τόσο φοβερά τα πράγματα. Θα λειτουργήσει τώρα προσωρινά το ιατρείο έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχετε ξαναλειτουργήσει πριν από 3 μήνες περίπου, όταν είχαμε το άλλο κρούσμα. Ναι, τότε το είχαμε στήσει έτσι με πολλή προσπάθεια και όσο γινόταν. Τώρα ήμασταν πιο έτοιμοι για το ενδεχόμενο αυτό. Ο χώρος ο οποίος είχε στηθεί την προηγούμενη φορά ήταν δημοτικός στην πλατεία της Καλονής απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Αλλά επειδή σε αυτόν τον χώρο έχουν πάρει υπηρεσίες του Δήμου τώρα, θα στεγαστεί σε ένα κατάστημα το οποίο μας το παραχώρησε, μπορώ να το πω κιόλας, η οικογένεια Κουκουρουβλή, δωρεάν στο Δήμο μας βοηθάει πάντα πολύ, δίπλα στο φαρμακείο του κυρίου Μαριόλα. Θα στήσουμε κάποια πράγματα εκεί, θα υπάρχει κάποιο γιατρό on call. Έτσι δεν θα υπάρχει εκεί γιατρός. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα κάνουμε ιατρείο επειδή έχει στο κέντρο υγείας και θα πηγαίνουν εκεί να γράφουν φάρμακα. Θα υπάρχει συνεργασία με το ΕΚΑΒ για όλες τις ώρες. Θέλουμε να δώσουμε και κάποιες οδηγίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει ξεκινήσει τώρα και η διαδικασία εχνηλάτησης των επαφών. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από χτες το μεσημέρι. Ήταν εδώ όλη τη μέρα και ο στρατηγός, ο κ. Τουρουτούς της αστυνομίας και η πολιτική προστασία επιποδός και στο Δημαρχείο γίνανε συσκέψεις. Η διοικούσα επιτροπή του κέντρου υγείας έκανε συσκέψεις, κάνα και το βράδυ με το Δήμο, από όσο γνωρίζω, για την ιχνηλάτηση ακριβώς των πιθανών και σίγουρων βεβαιωμένων επαφών, εν πάση περιπτώσει, που είχε η οικογένεια. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει εξοικειωθεί λίγο πέρα με το κορονοϊό. Ο SARS-CoV-2 αυτός είναι, όπως και να έχει. Και την άλλη φορά υπήρξε ένας πανικός και από τα χωριά κτλ. Τελικά τίποτα δεν έγινε. Άμα προσέχει λίγο ο κόσμος, ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος για καμιά φοβερή ανησυχία. Πιο πολλοί, ας πούμε, ανησυχούν που ανοίγουν τα σύνορα. Σουηδούς, ας πούμε, και Βρετανούς και τα λοιπά και τέτοια πράγματα, θα έχουμε λογικά σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε εισαγόμενα κρούσματα, είτε για λόγους τουρισμού είτε για λόγους εσωτερικής μετακίνησης, σε πάση περιπτώσει, εσωτερικού τουρισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία θα την έχουμε να την βλέπουμε για τους επόμενους μήνες. Ναι. Είναι αναμενόμενα πράγματα, εμένα δεν μου έκανε καμία εντύπωση δηλαδή το θέμα. Υπάρχει όμως μια αγωνία, κυρίως το βλέπω εδώ και από τα μηνύματα των φίλων ακροατών, γιατί οι περισσότεροι μου λένε ότι μέχρι να διαπιστωθεί το πρώτο θετικό κρούσμα, μεσολάβησαν αρκετές ημέρες από ό,τι φαίνεται από τους επισκέπτες από Βόρεια Ελλάδα που λέγεται ότι μπορεί να μετέφεραν τον κορονοϊό. Αυτά βέβαια δεν είναι διαπιστωμένα και τα λέμε εμείς έτσι με κάθε επιφύλαξη. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το τέτοιο. Υπάρχουν δύο πιθανότητες. Μια πιθανότητα είναι ότι όντως, ας πούμε, υπήρξαν κάποιοι επισκέπτες, οι οποίοι δεν μείναν όμως στο σπίτι της οικογένειας. Δεν μείναν, ναι. Έτσι λοιπόν. Αλλά ο ένας ο γιος, προφανώς επειδή ήταν η μοναχή από το Άγιο Όρος, θέλανε να δουν μοναστήρια κτλ. Και τους γύρισε. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι όμως δεν ήταν άρρωστοι. Και από όσο πληροφορήθηκα χθες, ούτε και σήμερα είναι. Ναι. Δεν έχουν πάθει το παραμικρό αυτό. Το ένα είναι ότι μπορεί ο ένας ο γιος να ρώτησε και να το μετέδωσε στον παπά του κτλ. Το άλλο το ενδεχόμενο είναι ότι τέτοιο παππούς μέχρι και την προηγούμενη μέρα. Έκανε βόλτες ο άνθρωπος, ήταν δραστήριος παρόλο που είναι 85 χρονών. Δεν ήταν ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Είχε κινητικότητα, ναι. Ναι, είχε, ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να το πήρε και από κάπου άλλο, δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Αλλά όπως και να έχει, το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή και ο παππούς, παρόλο που έχει την πνευμονία, είναι καλά, όπως γνωρίζω. Ελπίζω να συνεχίσει, γιατί η πνευμονία από το SARS-CoV είναι βαριά. Έτσι, και να ευχηθούμε ο άνθρωπος να τα πάει καλά. Έτσι, ο ένας ο γιος που είχε κάτι συμπτώματα είναι μια χαρά τώρα, δεν έχει ούτε πήρε τίποτα. Ο άλλος ο εγγονός, μια χαρά είναι και αυτός ο άνθρωπος.
Δόξα τω Θεώ, έχουμε τρεις ανθρώπους που είναι καλά στην υγεία τους προς το παρόν. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αγωνία με το ποιος ήρθε με ποιος σε επαφή κτλ. Αλλά εγώ θα σας πω και το εξής. Δηλαδή, ο ένας ο γιος ο οποίος είναι αρνητικός, ο άνθρωπος μένει στο ίδιο σπίτι με τον παπά του. Δεν κόλλησε. Κοιτάξτε, εγώ ας πούμε, μιλώντας και σαν πολιτικό πρόσωπο, αν το θέλετε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σαν γιατρός. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, αλλά από όλους, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν λέω από όλους, εγώ θεωρώ, παραδείγματος χάρη, παρόλο που δεν έχω καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση θα υπάρχει γενικά σε σχέση με κυβερνήσεις άλλων χωρών πολύ καλά στην αντιμετώπιση του COVID. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά που να είναι κοινά για όλους. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το να λέμε ότι γιατί ας πούμε, την προηγούμενη Κυριακή μας πέρασε, είχα πάει στην Εκκλησία και είπε ο παπάς ότι ξέρετε, θα ξαναφέρουμε τα μέτρα, ξανάρχονται τα μέτρα, θα σας βάλω ανακαθίσματα, αναπάγκους, ανά το ένα, ανά το άλλο. Λοιπόν, για τις εκκλησίες το λέμε να ισχύουν μέτρα, για τα πανηγύρια να ισχύουν μέτρα, για το ένα να ισχύει μέτρα, για το εντάξει. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, και τα κλάπα, ας πούμε. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να ζήσουν και ένα τέτοιο και να καλύψουν όσο μπορούν τις ζημιές που όλος ο κόσμος έπαθε, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Η εστίαση και η διασκέδαση εκεί πέρα και οι επιχειρήσεις πάθανε τη φοβερή ζημιά. Εκεί πέθανε τη μεγαλύτερη ζημιά, να έχετε δίκιο. Έτσι, αλλά δεν μπορεί να είναι και ο ένας πάνω στον άλλον, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, άμα από τη μια μεριά έχουμε το. Ή ας πούμε να επιτρέπουμε διαδηλώσεις, συναυλίες, το ένα το άλλο κτλ. Να είναι ο ένας πάνω από τον άλλο χωρίς μάσκες, να γίνεται ο κακός ο χαμός. Και από την άλλη μεριά να λέμε, ας πούμε, ή η λιτανία ή η εκκλησία, το πανηγύρι, τα καταστήματα με ραντεβού, κλειστοί χώροι με μάσκες κτλ. Δηλαδή πρέπει να ισχύει κάτι γενικότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έτσι, γιατί και ο κόσμος τα βλέπει αυτά τα πράγματα, χαλαρώνει, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Εντάξει, μετά σκάει ένα κρούσμα και λέμε, μα τι πάθαμε, ας πούμε. Εντάξει, θα τα έχουμε αυτά, δεν είναι κάτι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πλέον σταματάει η ζωή όπως σταμάτησε δύο μήνες πριν. Έτσι, με την παρούσα φάση όπως είμαστε δηλαδή. Ναι, δεν είμαστε ούτε Σερβία, ούτε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν νομίζω, δεν θα σταματήσει η ζωή τώρα ούτε στην Καλονί και στα περίχωρα. Στα περίχωρα της Καλονίς έγινε το τέτοιο. Και δεν σημαίνει δηλαδή ότι έγινε το περιστατικό στο Μόλιβο ή στο Σίγρη ή στο Νερεσό ή στο Πολυχνίτο. Ο κόσμος μπορεί να πάει, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά και εδώ πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή για να έρθει κάποιος, ας πούμε, για όνομα του. Έγινε ένα περιστατικό, έχει κρατηθεί σε μια οικογένεια προς το παρόν, ας πούμε. Σε κάποιο περίχωρο της Καλονής. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ, ας πούμε, να καταλάβουν οι ακροατές σας ότι είναι καλό να προσέχουν ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.